Βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου από τη μια μεριά είχαμε και έχουμε ακόμα τη μεγάλη κρίση του χρέους και των ελλημάτων και φορτωθήκαμε ευθύνες πολλών δεκαετιών να τις λύσουμε και εμείς ως κυβέρνηση αλλά και ο ελληνικός λαός μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι, καταφέραμε να έχουμε την υποστήριξη και αλληλεγγύη και των εταίρων μας. Και γίνεται μια προσπάθεια τώρα ακριβώς όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε το άμεσο πρόβλημα των ελλημάτων, αλλά και το μεγάλο βάρος του χρέους το οποίο επικρέμεται πάνω στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η προσπάθεια που θα συνεχίσουμε. Αυτό δυστυχώς από τη μια μεριά μας έχει αφαιρέσει πολύ χρόνο από τη δουλειά μας, διότι τρέχουμε, το βλέπετε, το είπατε και εσείς, κάθε μέρα έχουμε δημοσιεύματα, αναλύσεις, διάφορους. Όλοι έχουν γίνει ειδικοί για την Ελλάδα. Όλοι έχουν γίνει ειδικοί και όλοι έχουν γίνει ειδικοί για το πώς θα χειριστούν και το χρέος. Δεν υπάρχει κανένας που να μην λέει και την άποψή του. Και βεβαίως αυτές οι απόψεις είναι πολύ εύκολα και είναι πάρα πολύ αρνητικό κάποιοι να χρησιμοποιούν αυτό για να δημιουργούν πανικό. Δυστυχώς και τα μέσα ενημέρωση, ένα μέρος των μέσων ενημέρωση, δημιουργούν πανικό για να έχουν ακροματικότητα, για να έχουν τηλεθέαση. Θέλουν να δημιουργούν αυτή την ανασφάλεια και άλλοι βεβαίως το κάνουν γιατί ποντάρουν σε μια αποτυχία. Θέλετε για μικροκομματικούς λόγους, θέλετε άλλοι για κερδοσκοπικούς λόγους, γιατί έχουν παίξει λεφτά να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Εμείς έχουμε αντέξει και θα αντέξουμε και θα πάμε και σε μια καλύτερη, νομίζω πολύ καλύτερη, με τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε, κατάσταση σε αυτόν τον τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τις μεγάλες αλλαγές που επίσης παράλληλα με όλη αυτή την κρίση πρέπει να κάνουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση για να βάλουμε κάποιες σωστές βάσεις. Σωστές βάσεις γιατί η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Και όπως πολύ σωστά υπόθηκε και το είπα και εγώ, με τρόπο αξιοπρεπή, με τρόπο περηφάνειας, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από κανέναν άλλον. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες όσο δουλεύουμε συλλογικά, όσο δουλεύουμε μαζί, όσο φεύγουμε από αγγυλώσεις. Το έχουμε αποδείξει. Ξέρουμε πόσο οι Έλληνες όταν θέλουν μπορούν, πόσο ο Έλληνας όταν φεύγει στο εξωτερικό βρίσκεται σε ένα άλλο περιβάλλον αμέσως διαπρέπει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα καλά παραδείγματα όπως και εδώ στην ΚΟ και αλλού που αυτά μας εμπνέουν και πρέπει να μας εμπνέουν και αυτή την αξιοπρέπεια πρέπει να την όχι μόνο την διατηρήσουμε αλλά και να την ενισχύσουμε και απέναντι σε τόσους που αυτή τη στιγμή όλους αυτούς τους μήνες μας λιδωρούν με πολύ ευκολία. Θα αποδείξουμε ότι είμαστε πρότυπο σε πάρα πολλούς τομείς, αυτό είναι σίγουρο. Και βεβαίως σε μια εποχή, όπως κάποιος ρώτησε για την ανασφάλεια και το κατανοώ απόλυτα, υπάρχουν νέα δεδομένα κάθε μέρα. Εμείς είμαστε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κατονίσουμε όλοι, ότι εμείς ως κυβέρνηση έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, ξέρουμε πού πάμε. Το ότι τα δεδομένα αλλάζουν πολλές φορές και σε ένα διεθνές και ευρωπαϊκό κλίμα. Βλέπετε, η ίδια η Ευρώπη αλλάζει κάθε μέρα. Όταν ξεκινήσαμε εμείς, μας έλεγαν και η Μέρκελ και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αυτοί λέγανε, φτιάξτε τα εσείς, κάντε εσείς τις αλλαγές σας και όλα θα πάνε καλά. Τους είπα ότι εμείς θα κάνουμε τις αλλαγές, αλλά όπως το ζούμε το πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι ευρύτερο πρόβλημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τον τρόπο που έχει οργανωθεί το ευρώ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις αδυναμίες τέτοιες ώστε δεν μπορεί ένας Έλληνας επιχειρηματίας σήμερα, παραδείγματος χάρη, χθες ήταν διαφορετικά, έπαιρνε το ίδιο περίπου, έπαιρνε δάνειο με ίδιο περίπου επιτόκιο με ένα Γερμανό. Σήμερα είναι τόσο μεγάλη διαφορά που και λίγο να την μειώσουμε, πάλι δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα δούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να δούμε αυτά, πρέπει να δούμε τους οίκους αξιολόγησης, πρέπει να δούμε τα CDS, τα παράγωγα που κερδοσκοπούν, πρέπει να δούμε την φοροδιαφυγή στους φορολογικούς παραδείσους όπως λέγονται και από κοινού να συνεργαστούμε. Και δυστυχώς βγήκαμε αληθινοί, βγήκαμε σωστοί με την έννοια ότι και σήμερα πια ακόμα και η Ιταλία απειλείται και βεβαίως αν είναι η Ιταλία, γιατί δεν θα είναι αύριο και η Γαλλία, δεν θα είναι και αύριο ακόμα και η Ολλανδία και η Γερμανία. Πιστεύω ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα σιγουριάς και ανασφάλειας στον Έλληνα πολίτη
Είναι το πρώτο που λέω και εγώ όταν πηγαίνω στους εταίρους μας. Λέω, μην περιμένετε να έρθει να επενδύσει κάποιος ή να έχουμε σοβαρή ανάπτυξη εάν δεν αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς σε ό,τι αφορά το τι κάνει η κυβέρνηση. Είμαστε στο σωστό δρόμο και πιστεύω επίσης ότι και η Ευρώπη θα κατανοήσει τις δικές της ευθύνες τον επόμενο μήνα, θα είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, που θα πάρουμε τις πολύ σημαντικές αποφάσεις για να μπορούμε πια, όχι ότι θα έχει τελειώσει η δουλειά, θα έχει όμως ηρεμήσει η κατάσταση για να μπορούμε να αφιερωθούμε πια στις μεγάλες αλλαγές εντός της χώρας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω που μια τέτοια μέρα που έχετε κι εσείς πολλή δουλειά είσαστε μαζί μας και συζητάμε. Καλή συνέχεια και θα είμαστε από κοντά.